Βρισκόμαστε προφανώς εδώ στο γυάλινο πύργο του Legal Pizza, στο Red Light Studio συγκεκριμένα, όπως έχω πει και θα συνεχίσω να λέω όσο υπάρχει αυτό το podcast και οποιαδήποτε εκπομπή στην οποία έχει αποφασίσει ο Γιάννης να με καλεί. Για να... Όσο υπάρχει και ο Γιάννης βεβαίως, θα συνεχίσω να το λέω, όσο υπάρχουμε και οι δύο. Για το σημερινό επεισόδιο, για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε προφανώς και για, για την κατάσταση στα clubs αυτή τη στιγμή, για την κατάσταση στο rap αυτή τη στιγμή και πώς αυτά τα δύο τέλος πάντων συνεισφέρουν σε μια ευρύτερη νέα κατάσταση. Έχω μαζί μου τον Δημήτρη Γαλανάκη, κύριο Ντεμάρ, πολύ τον ξέρετε και από βασικά πολλές και διάφορες νύχτες τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Η τελευταία του βασική, ας πούμε, δραστηριότητα είναι στο πάρτι του Σικάγο. Όπως στο Λόχαν, ναι, ναι. Στο Λόχαν, όπως είναι γνωστό. Και έχω και τον Ανδρέα Περικλή Μεταξά, ο οποίος νομίζω δεν χρειάζεται πλέον credentials εδώ πέρα, αλλά να του δώσουμε στο κανάλι του Legal Pizza. Γνωστό σε όλους. Καλησπέρα σας, κύριε, οπότε και επισήμως. Γεια χαρά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να ρωτήσω είναι το ότι τα τελευταία χρόνια, όπως παρατηρούμε, εντάξει, επειδή έχει ανέβει και το επίπεδο στο ελληνικό rap γενικότερα, στο production wise τουλάχιστον. Αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και εισβάλλει αυτό που έλεγε και πριν ο Δημήτρης, τέλος πάντων, ο Φερ, πάρα πολύ μέσα στο κλαμπ σε σχέση με το τι συνέβαινε παλιότερα στα R&B parties. Και ξεκινάμε με τον Ανδρέα. Θεωρείς ότι αυτό έρχεται και κολλάει με την αισθητική που είχαν τα κλαμπς μέχρι σήμερα ή την αλλοιώνει προς το καλύτερο ή το χειρότερο? Καταρχήν, αυτό που έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ τη νυχτερινή Αθήνα. Δεν θέλω να βγάλω το παίξω ότι είμαι ο πιο παλιός άνθρωπος στον κόσμο ή κάτι τέτοιο, αλλά στα τελευταία 14 χρόνια περίπου που βγαίνω και κάνω βόλτες και πηγαίνω σε μαγαζιά και πίνω το ποτάκι μου και ακούω μουσική, είναι ότι στα Zeros τουλάχιστον, και ο Δημήτρης αυτό το θυμάται σίγουρα πολύ καλύτερα από μένα, υπήρχαν δύο διαφορετικά ελληνικά hip hop. Υπήρχε το ελληνικό hip hop που έπαιζε στα clubs, που δεν ήταν ελληνικό hip hop ουσιαστικά, ήταν τα R&B hits, τα hip hop hits εκείνης της εποχής που παίζανε στην Αμερική, που υπήρχαν curators, σοβαροί DJs που τα παίζανε σε συγκεκριμένα R&B parties, και υπήρχε ο κόσμος του αυστηρά ελληνικού, ελληνόφωνου hip hop, ο οποίος ήταν ένας άλλος κόσμος, ήταν ο κόσμος των lives, ήταν ο κόσμος του One Club, ήταν ο κόσμος του THHF, ήταν ο κόσμος του Ισβολέα, των VTAPs, των Zeta Eagle, όλων αυτών των groups. Αυτό που έχει αλλάξει πλέον είναι ότι αυτοί οι δύο κόσμοι πλέον ενώνονται και βρίσκονται στα ίδια μαγαζιά και στα ίδια στέκια. Αν αυτό βοηθάει ή κάνει κακό στη μουσική, νομίζω ότι στα δικά μου μάτια τη βελτιώνει. Δηλαδή, τα clubs είναι σίγουρα μια πλατφόρμα αναπαραγωγής, όπως είναι το Spotify, όπως είναι τα streaming services, όπως είναι το YouTube. Ένα μαγαζί που παίζει, ένα κομμάτι που παίζει στα clubs, δίνει replay value στους ακροατές. Το ακούει ο άλλος και λέει: «OK, πάω σπίτι να το ακούσω. Μ' άρεσε, πέρασα καλά χθες το βράδυ. Θέλω να το ακούσω και σπίτι μου». Οπότε, βάζοντας το ελληνικό hip hop στα clubs, ήταν ένας τρόπος να πάρει ένα extra boost αυτό το πράγμα και να βρει μια ακόμα πλατφόρμα όπου θα μπορεί να αναπαράγεται. Δεν ξέρω αν σε καλύπτει αυτό. Σαν, όχι, με καλύπτει. Εγώ ρωτάω πιο πολύ για το αν διαφοροποιείται κάτι αισθητικά στα clubs. Αυτή τη ουσιαστικά. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αυτό λέω με την εισβολή του ελληνικού hip hop. Ουσιαστικά η μεγάλη διαφορά είναι αυτή, ότι πλέον ο κόσμος που στα Zeros άκουγε τα ξένα hits στα clubs της εποχής και ήταν ένα άλλο τελείως πράγμα. Δηλαδή οι hardcore fans του ελληνικού hip hop τότε δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι αξία έχει να ακούσει τον Gucci Mane σε ένα party, τι αξία έχει να ακούσει τον Jeezy τότε ή τον Plies ή τον T-Pain. Πλέον αυτός ο κόσμος με τον κόσμο που ακούει Lex, που ακούει ελληνικό hip hop γενικότερα, έχει ενωθεί και έχει δώσει ένα άλλο boost στον ήχο, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά και μάτια. Δεν ξέρω εσύ, Δημήτρη, είσαι σίγουρα πολύ πιο ειδικός. Ναι, πολύ είναι πιο ειδικός. Να το δεις αυτό και να το Δεν έχω αποφασίσει ακόμα το πραγματικό impact που έχει αυτή η κατάσταση, ας πούμε. Ξεκινώντας να παίζω αυτή τη μουσική, ήταν πολύ πιο δύσκολο να κάνεις το turn-up, ας πούμε, που λέμε. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πολύ πιο επιλεκτικός στη μουσική σου, να ψάξεις πολύ περισσότερο, να βρεις τι μπορεί να κουνήσει το μαγαζί. Ναι. Είναι πολύ εύκολο να είσαι DJ παίζοντας hits. Και συμφωνώ σε αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα hits. Έχει κάνει πάρα πολύ καλό σε εμάς που μας αρέσει αυτή η μουσική, ρε παιδί μου, από παλιά. Το ότι έχει μπει το ελληνικό hip-hop. Ναι. Αλλά το έχει εκλαϊκεύσει λίγο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο
όταν παίζαμε παλιά, λέγαμε «Α, μακάρι, ξέρω εγώ, να μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο κόσμο που να πιάνει το vibe μας, ας πούμε, και λοιπά». Αλλά αυτό δεν έγινε ακριβώς με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπήκε η κουλτούρα μέσα στον κόσμο. Έγινε λίγο άτσαλα, θεωρείς. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, okay, υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί, όπως ο Light, ξέρω εγώ, όπως ο Sneak, οι οποίοι πιο πολύ, ας πούμε, ο Sneak τίνει και πιο πολύ στο Μπουζούκι, με Φουρέιρες, με τον Μετάλλα, καταλαβαίνεις, ο Madclip, το οποίο άμεσα του δίνει άλλη διάσταση αυτό το πράγμα, Οπότε δεν είναι αυτό το hardcore παύλα κλαμπίσιο, ας πούμε. Το αυθεντικό αμερικάνικο, τέλος πάντων. Ναι, το οποίο είχαμε εμείς στο μυαλό μας. Πλάς ότι και οι άνθρωποι που το παίζουν αυτά πλέον, δεν ήταν R&B DJs ποτέ. Ναι. Δηλαδή ήταν... Ισχύει αυτό. Ήταν τύποι αυτό. Οι οποίοι παίζαν EDM, ας πούμε, κατά κύριο λόγο. Το οποίο πέθανε και ψάξαν να βρουν δουλειά. Ναι. Και εντάξει, δεν είναι επιστήμη το να είσαι DJ, να κολλάς κομμάτια. Εντάξει, προφανώς. Και ειδικά άμα υπάρχουν hits. Οπότε από εκεί που ήταν δύσκολη δουλειά, ξαφνικά έγινε πιο εύκολη. Οπότε δεν ξέρω. Ναι, οκ, okay, έφτιαξε ένα πιο εύθυμο κλίμα μέσα στα μαγαζιά κλπ. Ας πούμε, εγώ εκεί που παίζω, συνήθως αποφεύγουμε το να παίζουμε ελληνικά. Mm. Δηλαδή στο Λόχαν, στο πάρτι που είμαι εγώ, τα ελληνικά τα αποφεύγουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ σαν DJ δεν τα αποφεύγω, γιατί, okay, δεν μπορώ να αποποιηθώ το ότι θέλω και μια εύκολη λύση. Ναι. Δεν παίζω έτοιμα, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Αυτό ουσιαστικά, ναι. Τώρα ρωτάω για το επίπεδο και το πώς το ακούς, ξέρεις, και μουσικά και μόνο. Όταν, ρε παιδί μου, ειδικά πλέον, γιατί με τα χρόνια αυτό λέω ότι production wise έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την ελληνική δισκογραφία. Εσύ από το δικό σου πόστο, είδες ότι σιγά σιγά είναι και πιο εύκολο, αν σου αρέσει κάτι, όχι είναι και καλά να στο πιέσει κάποιος, να το κάνει shove it down your throat, ότι πρέπει να παίξεις αυτό το track, αλλά το είδες μέσα στη δουλειά σου αυτό το πράγμα να μεταφράζεται, ότι έχω ένα track που μου αρέσει, που είναι ελληνικό, και πλέον αυτό το πράγμα, αν θέλω να το πετάξω στο set μου, είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι ήταν παλιότερα. Ναι, όπου οι δουλειές ήταν πολύ πιο, ξέρεις, all over the place, παραγωγικά. Σίγουρα. Έχουν βρεθεί πολλά κομμάτια τα οποία ήθελα να παίζω και ήταν fun για μένα. Και εντάξει, δεν κοιτάω μόνο το να αισθάνομαι ότι παίζω, ξέρω εγώ, Gucci main fast. Ναι, εντάξει. Αλλά ναι, πρέπει να είναι και κάτι fun. Δηλαδή υπάρχουν, και για μένα ήταν πολύ, πολύ σημαντικό ότι φτιάχτηκαν οι παραγωγές. Ναι. Δηλαδή ήθελα να ακούω βαριά beats, ήθελα να ακούω καλά μαστεραρισμένα, μιξαρισμένα προϊόντα, ας πούμε. Και καλές φωνές. Αυτό έφτιαξε. Ήρθε, ρε παιδί μου, ήρθε. Δηλαδή πέρασαμε την εποχή του υποχθόνιου, του κανεντού, ξέρω εγώ, σε κάτι καλό κλαμπ ελληνικό. Παρ' όλα αυτά, για μένα δεν χάνει το στοιχείο του λαϊκού. Όχι, και νομίζω βέβαια, δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει και με τον Αντρέα, ότι το ράπ είναι φύση και θέση κιόλας, μια εντελώς λαϊκή μουσική, ότι καλός ή κακός, παρόλο που εγώ συμφωνώ με το ότι προέρχεται από κάπου και πρέπει να διατηρούμε cultural κάποια από τα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορούμε να το πετάμε, ξέρεις, το φέρνουμε στα Βαλκάνια και να το κάνουμε εντελώς βαλκανικό, αλλά δεν είναι λίγο επόμενο το ότι θα ενσωματώσει κάποια χαρακτηριστικά πάνω του, ας πούμε, τα οποία αφορούν και την εντοπιότητά μας. Ναι, σίγουρα. Το οποίο, δηλαδή, δεν έχω βρει, και ρωτά και τον Ανδρέα σε αυτό, ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα σε αυτό, ή αν υπάρχει φόρμουλα, τέλος πάντων. Κοίταξε, αυτό που διαφέρει, γιατί διαφωνώ λίγο σε αυτό, μέχρι το 2014-2015, τα μετρημένα στα δάχτυλα ελληνικά rap κομμάτια που παίζανε ήταν εντελώς clean και ήταν και διαμορφωμένα για να παίξουν. Δηλαδή, το πόσο μαλάκας είσαι τον going through. Ήταν σοκ όταν έλεγε τη λέξη μαλάκα στο 2004 και έπαιζε σε αυτό το κλαμπ και ήταν όλοι, τι γίνεται εδώ. Το Μόσχα του Light έχει μέσα 1000 αναφορές σε γκανγκστερικές ταινίες, σε πράγματα μέσα από την κουλτούρα, που λες ότι είναι θαύμα ότι αυτό παίζει μες στο μαγαζί και κουνιούνται από κάτω χωρίς να καταλαβαίνουν τίποτα. Δηλαδή, χαίρομαι που παίζει ένα κομμάτι που είμαι σίγουρος ότι το 70% δεν καταλαβαίνουν. Καμία από τις αναφορές που κάνει. Το ποιος είμαι, πάλι του Light, έχω πιάσει τον Light τώρα, αλλά συμπτωματικά. Πάλι το 70%. Δεν θεωρώ πως το πιάνει συμπτωματικά το Light. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ό,τι πιο κοντά σε Αμερική. Συμφωνώ. Δεν είναι ένα παράδειγμα το οποίο είναι κοντά σε αυτό που σου λέω. Δηλαδή και ο Madclip είναι πάρα πολύ καλός, αλλά ο Madclip
είναι ο ορισμός του πάω προς το λαϊκό. Δηλαδή, γιατί στο μυαλό μου εμένα πάει να γίνει μετάβαση προς το λαϊκό, δηλαδή το σκυλάδικο.